την ώρα που συγκλονίζουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της 9χρονης Τζορτζίνας, για την οποία κατηγορείται η μητέρα της, και οι αρχές διερευνούν και την αιτία θανάτου των δύο άλλων κοριτσιών της οικογένειας, η κατηγορούμενη μέσω του συνηγόρου της δηλώνει αθώα. Στόχος των αρχών είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν η 33χρονη ήταν το πρόσωπο που προμηθεύτηκε την κεταμίνη, η οποία χορηγήθηκε στην 9χρονη, και με ποιον τρόπο. Αρνείται την ενοχή της, δεν αποδέχεται την κατηγορία που της αποδίδεται. Η ψυχολογική της κατάσταση είναι κακή. Θεωρεί ότι θα έπρεπε ως μάνα που έχει χάσει το παιδί της να δέχεται συμπαράσταση και όχι τις κατηγορίες που εκτοξεύονται σε βάρος της. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θάνατο της Τζορτζίνας, καθώς σύμφωνα με τον τοξικολογικό έλεγχο φέρεται να ανιχνεύτηκαν κι άλλες αναισθητικές ουσίες εκτός της κεταμίνης στον οργανισμό της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά τον έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, εκτός από τις βενζοδιαζεπίνες, εντοπίστηκαν οι ουσίες λιδοκαίνη και πριλοκαίνη. Αυτές οι ουσίες είναι τοπικά αναισθητικά. Χορηγούνται μόνο σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου μόνο επιφανειακά. Υπάρχουν ουσίες που έχουν χορηγηθεί μετά το περιστατικό, μετά το επεισόδιο που είχε το νεαρό θύμα, το μικρό κοριτσάκι, και οι οποίες ενδεχομένως σχετίζονται με την ουσία την κεταμίνη. Στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την σύλληψη της 33χρονης, ο σύζυγός της, μιλώντας στον Πέτρο Κουσουλό, υποστηρίζει ότι ζητά να μάθει την αλήθεια. Καταρχήν, δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν είμαι εξαφανισμένος από πουθενά. Έχω πάθει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι στα 30 μου χρόνια θα φτάσω και θα μάθω κάτι τέτοιο. Θέλω να ακουστεί μόνο η αλήθεια. Βουρκωμένος μίλησε για τα τρία παιδιά που έσβησαν και απάντησε στο ερώτημα αν εκβιάζεται από την 33χρονη. Δεν έχω να φοβηθώ κανένα για τίποτα. Ακόμα και τώρα θα σου πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε, τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά. Η υπόθεση περιπλέκεται κάθε μέρα και περισσότερο, καθώς νέα στοιχεία και ευρήματα έρχονται στο προσκήνιο και ο συνήγορος της 33χρονης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν κι άλλα πρόσωπα στο κάδρο. Είναι μια σοβαρή πιθανότητα. Προκύπτει από θετικό γραφείο αυτό. Όχι άμεσα, αλλά ίσως με έμεσο τρόπο ναι.